Καλό μεσημέρι. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία επικοινωνία της εβδομάδας εδώ στη σελίδα μου. Ίσως η πιο σημαντική μέρα της εβδομάδας αυτής. Σίγουρα πολύ σημαντική, διότι διακυβεύονται πολλά περισσότερα σήμερα, έχω την αίσθηση, από ότι μια νίκη. Δηλαδή από το αν θα γίνει, ας πούμε, το 7-5, ή από το αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πλασαριστεί σε μια θέση πραγματικά υψηλή για τα δεδομένα που άρχισε η φετινή Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα με νίκη μπορεί να φτάσει στο 8-4 και πάρα πολύ, να είναι πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας, μετά την αρχική, να το πω έτσι, κακουχία, μετά το αρχικό πολύ μέτριο προς κακό ξεκίνημα. Είναι στο χέρι του. Αντιμετωπίζει μια ομάδα, νομίζω, αγωνιστικά υποδεέστερη. Ωστόσο, είναι ντέρμπι και εκεί πρέπει λίγο να προσεχθεί το πράγμα. Ενημερωτικά υπάρχουν αδιάθετα περίπου 80-90 εισιτήρια για να ολοκληρωθεί το sold out. Δεν γνωρίζω τις τιμές, επομένως όσοι σκέφτεστε τώρα να πάτε, δηλαδή να προμηθείτε εισιτήριο, κινήστε τις διαδικασίες, κάντε τις επικοινωνίες σας, κάντε τα κουμάντα σας, μήπως είστε οι τυχεροί. Δεν γνωρίζω τις τιμές, για να πω την αλήθεια, τις τιμές των εισιτήριων που έχουν μείνει. Φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο πιο ζητημένα, εντάξει, ο καθένας, ανάλογα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, σίγουρα για τον Παναθηναϊκό, αν το πάμε καθαρά αγωνιστικά, αν κλείσει τη βδομάδα αυτή από το 8-4, κάνοντας το φυσιολογικό σήμερα, στο κατάμεστο ΆΚΑ να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα μιλάμε πλέον για μια αλλαγή δεδομένων στην Ευρωλίγκα, η οποία τις τελευταίες αγωνιστικές έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Η χθεσινή ήττα της Αρμάνη από τον Ερυθρό Αστέρα έδειξε ότι η ιταλική ομάδα είναι τροτή, παρά το γεγονός ότι φέτος έχει έναν πολύ καλό προπονητή στον πάγκο, τον Έτορε Μεσίνα. Γιατί το λέω. Γιατί πριν από 2 εβδομάδες, ας πούμε, κάναμε τη συζήτηση ότι Εφές, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι, Τσέσκα, Αρμάνι είναι οι 6 σίγουρες. Το έχουμε πει και εδώ. Και παίζαμε ουσιαστικά για 2 θέσεις με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι τότε. Οι 6 νομίζω ότι γίνονται 5 σιγά σιγά. Γιατί εντάξει, Τσέσκα, η Μακάμπι, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ και η Εφές θα είναι στην οκτάδα. Όσο υπάρχει Φενέρ εκτός και έρχεται από πίσω, αν η Αρμάνι συνέχιζε αυτό το ρυθμό που είχε στις νίκες, θα μιλούσαμε ουσιαστικά για μια θέση να εκκρεμεί ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Χίμκι, Μπασκόνια, δεν ξέρω, Ολυμπιακό κτλ. Τώρα αυτές οι θέσεις είναι 2. Επομένως, ο πρωταρχικός στόχος του Τριφυλιού, που είναι η οκτάδα, νομίζω ότι με μια νίκη σήμερα και με το δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται, εξυπηρετείται πάρα πολύ. Με βάση τα τώρα δεδομένα, μιλάμε έτσι, γιατί είμαστε στη 12η αγωνιστική ημέρα της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι όμως. Για ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ειδικά με τις ιδιαιτερότητες των 10 τελευταίων μηνών, νομίζω ότι είναι πολλά περισσότερα από το βαθμολογικό. Έχουν γίνει πολλά, το πράγμα έχει πολλωθεί ανάμεσα στις 2 ομάδες. Η στάση του Ολυμπιακού να τραβήξει τόσο πολύ το σχοινί, να αποχωρήσει από το παιχνίδι Κυπέλλου, να αγωνίζεται φέτος στην Α2. Πραγματικά, αν μας τα έλεγαν αυτά ένα χρόνο πίσω, θα πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση ακροβασίας, θα έλεγα. Ακροβασίας όχι προσωπικής, γιατί οι παράγοντες έρχονται και παρέρχονται με την ιστορία ενός ολόκληρου συλλόγου. Είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο αυτό και δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν έχω να σχολιάσω και κάτι, δηλαδή. Νομίζω ότι αν έριχνε ποτέ μια διοίκηση του Παναθηναϊκού, άλλο να πέσει αγωνιστικά λόγω προβλημάτων και όλα αυτά, με τον τρόπο αυτό την ομάδα στη χαμηλότερη κατηγορία, νομίζω ότι θα είχε γίνει πανικός. Ακόμα και όταν ο Γιαννακόπουλος πριν από 2 χρόνια σκεφτόταν να αποσύρει την ομάδα από την Ευρωλίγκα, αν το έκανε, πιστεύω ότι πράγματι θα γινόταν πανικός, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να πάει να παίξει σε άλλη διοργάνωση, το Basketball Champions League, που παίζουν οι πρωταθλήτριοι, κάποιες ομάδες πρωταθλήτριας ανύπαρκτων μπασκετικά χωρών, ή οι 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ες ομάδες των καλών πρωταθλημάτων. Θα ήταν καταστροφικό τότε. Ήταν μια απειλή την οποία δεν ολοκληρώθηκε για το καλό του Παναθηναϊκού φυσικά.
Επομένως, κάτω υπό αυτό το κλίμα, το σημερινό παιχνίδι αποκτά ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Είναι πέραν του γοήτρου, είναι επικοινωνιακά σημαντικό να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να βάλει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και ουσιαστικά στα λιγότερα παιχνίδια που θα δούμε φέτος αντιμέτωπες στις δύο ομάδες. Δεν γνωρίζω, δεν νομίζω κιόλας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στα play-off. Επομένως, θα είναι αυτό και το παιχνίδι του Μαρτίου στο ΣΕΦ. Πρέπει να αποδείξει και στα δύο παιχνίδια ότι είναι η καλύτερη ομάδα για να υπερασπιστεί κυρίως και την όλη και τη γενικότερη στάση του. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν το κοιτάξει κανείς, έχει κάτι να χάσει. Για ήττα έρχεται απόψε και όχι για ήττα, για βαριά ήττα. Για συντριβή. Ο Παναθηναϊκός παίζει για το ένα αποτέλεσμα. Και επειδή το αναφέρθηκα και χθες, καλό θα ήταν και το λέω και σήμερα που είναι το μάτς, ας αφήσουμε τις τριαντάρες, τις σαραντάρες, τις πενηντάρες στην άκρη. Δεν είχαν έρθει, κάποιες φορές βέβαια ήρθαν βαριές ήττες για τον Ολυμπιακό, μεγάλες νίκες για τον Τερφίλ. Δεν είχαν έρθει άλλες εποχές. Το θέμα είναι για μένα σήμερα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός έστω και με έναν πόντο. Δεν με ενδιαφέρει το εύρος της διαφοράς και το λέω από την αρχή της συγκεκριμένης Ευρωλίγκας. Ανεξάρτητα και αν η βαθμοθυρία σήμερα δεν είναι το πρωτεύον, σίγουρα το να αντιμετωπιστεί αυτό το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα και όχι με κραυγές, φωνές, τσιτάτα κτλ. Νομίζω ότι είναι η πιο ορθή αντιμετώπιση. Ευτυχώς υπάρχει ένας προπονητής στον πάγκο ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, το ανάστημα, το υπόβαθρο, την προσωπικότητα, την πείρα και το βαρύ όνομα να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Αν δεν ήταν ο Πιτίνο απόψε στον πάγκο, με όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα είχα ισχυρές ανησυχίες. Ο Πιτίνο με ηρεμεί. Νομίζω ότι με την παρουσία του και μόνο μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε μια νίκη που αν έπρεπε να. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ένας φίλος με διόρθωσε, νομίζω είχα πει 20 πόντους ότι θα κερδίσει την Βασκόνια. Με διόρθωσε, μου είχε πει 10. Νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή αντικειμενικά είναι 10-15 πόντους στο μάτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα, έχει το ρόστερ, έχει την ποιότητα να φτάσει σε μια πολύ πολύ άνετη επικράτηση απόψε. Νομίζω ότι τελικά αυτό θα γίνει και μακάρι φυσικά αυτό να γίνει. Αλλά επειδή το μάτς, επαναλαμβάνω, έχει ιδιαιτερότητες, καλό θα έτσι να είμαστε όχι επιφυλακτικοί, απλά να μην ανοιγόμαστε, να μην είμαστε άπλες και να δεν χρειάζεται ούτε, πώς να το πω, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε μεγαλοστομίες, ούτε τίποτα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και καλό θα ήταν βέβαια, όπως έχει επισημάνει κάθε Παναθηναϊκό σε ανακοινώσεις της και ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος σε δηλώσεις του, κανένας Λαμόνικα, κανένας Ρίζικ να μην επηρεάσει την όλη ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει, ότι η παρουσία του Λαμόνικα δεδομένα δημιουργεί συνειρμούς διαφορετικούς, το δέχομαι. Το δέχομαι και ως φίλαθλος και δημοσιογραφικά. Έτσι. Και ο Ρίζικ είναι από τους διαιτητές που τον Παναθηναϊκό δεν τον έχει πάει καλά. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αν επικεντρωθεί εκεί ο κόσμος, η ομάδα σίγουρα δεν θα επικεντρωθεί λόγω Πιτίνο. Αν επικεντρωθεί εκεί ο κόσμος, νομίζω ότι θα χάσει το υπόλοιπο, θα χάσει το θέαμα δηλαδή. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα, γιατί διαβάζω για τιμωρίες και τα λοιπά, φόβους. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ ειδικά, είναι πολύ συγκεκριμένος αυτός ο κόσμος που πηγαίνει. Και είναι, πώς να το πω, είναι γαλουχημένος λίγο διαφορετικά. Δυστυχώς, η κατάσταση εξελίχθηκε έτσι την τελευταία 20ετία που το ποδόσφαιρο έγινε ένα δοχείο κακών οπαδών που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Ευτυχώς, το μπάσκετ έχει μείνει μακριά από αυτούς. Γιατί υπάρχουν κακοί οπαδοί και δεν υπάρχουν φυσικά μόνο στις άλλες ομάδες. Υπάρχουν και στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ κακοί οπαδοί που δεν είναι, νομίζω, καν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα, θέλουν να περάσουν άλλα πράγματα. Αυτοί από τον μπάσκετ έχουν αποβληθεί. Επομένως, νομίζω ότι ο υπόλοιπο κόσμο θα πάει, θα χαρεί ένα όμορφο παιχνίδι, το οποίο με 99,99% θα καταλήξει και νικηφόρο για το τριφύλι με τη στοιχειώδη και τη δέουσα προσοχή. Υπάρχει για τον Ολυμπιακό το πρόβλημα του Ρήτου, ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης.
Δεν ξέρω αν θα παίξει και να πω την αλήθεια δεν έχω δει σχεδόν καθόλου τον Ολυμπιακό φέτος, ούτε στα κάτω παιχνίδια, ούτε στα πολύ κακά του. Επομένως δεν έχω εικόνα, μην πάω να κάνω ανάλυση κάτι που δεν έχω δει, σαφέστατα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αν βγάλει την ενέργεια από την άμυνα που έβγαλε κόντρα στην Πασκόνια, θα βρει και τους επιθετικούς τρόπους να δημιουργήσει ουσιαστικά αυτό το μάτς είναι ένα-δύο καλά σερί, δηλαδή μέσα στη διάρκεια του. Εκεί χτίζοντας μια διαφορά στους 10-15 πόντους, νομίζω ότι στη συνέχεια θα βρει την ψυχραιμία και με την νότηση της εξέδρας να διατηρήσει το πλεονέκτημα και να φτάσει στη νίκη που θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Πάμε και στα μηνύματά σας γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά για το μάτς. Καλημέρα Λάμπρο. Ο ΠΑΟΚ πέφτει κατηγορία για τη συνειδιοκτησία Ολυμπιακός για την υπόθεση Τζίλου και εμείς παίρνουμε πρωτάθλημα, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, μακάρι να γινόταν έτσι, να υπήρχε απόδοση δικαιοσύνη όπως το λες εσύ, αλλά δεν, να σου πω την αλήθεια, θες τέτοιο πρωτάθλημα. Όχι. Μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Φοβήθηκα λίγο το μάτσο όταν του είδαμε την Αρμάνη, αλλά τότε ήταν κακή η Αρμάνη και ο Ολυμπιακός έπαιξε καλό μπάσκετ. Πάμε για νίκη με μισό πόντο, όπως λέει ο Σπύρος. Καλησπέρα, Λάμπρο. Η Ευρωλίγκα θα γίνει στυλ NBA και οι Γαβροί θα παίζουν μόνο εκεί, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Λάμπρο. Γεια σου, Γιώργο μου. Λάμπρο, κάτι διάβασα ότι φεύγει ο Κουφός από την Τζέσκα. Λες να ασχοληθούμε. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε όντως για ένα πολύ ακριβό μπάτζετ φέτος. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό, αλλά θέλει διαφορετικό ψηλό από τον Κουφό, πιστεύω εγώ. Σίγουρα, βέβαια, αν έρθει ένα πρώην NBA όπως ο Κουφός, ανεβάζει το επίπεδο του rotation. Τώρα μιλάμε τελείως θεωρητικά, έτσι, και νομίζω άκερα, φίλε μου Κώστα, για σήμερα, γιατί έχουμε μάτς, αλλά ας το συζητήσουμε μια και το θέτεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το budget είναι ήδη αυξημένο σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν ξέρω αν χωράει ένα τέτοιο συμβόλαιο, εκτός αν βρεθεί άλλη φόρμουλα. Πάντως δεν έχω ακούσει κάτι. Ούτε ότι θα φύγει, έχω ακούσει από την Τζέσκα, ούτε ότι, που μπορεί να ισχύει, ενώ ότι δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο, ούτε ότι φυσικά θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Λάμπρο, καλησπέρα. Πολύ καλή χθες, Βαγιανίδη Ζαχαρίτης, Αποστολόπουλος, ενώ είσαι Αλεξανδρόπουλος. Και για άλλη μια φορά ο Αποστολάκης. Ειδικά ο Αποστολάκης μπορεί να παίζει βασικός, λέει ο Κώστας, θα τα πούμε για το ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Καλημέρα, Λάμπρο. Σήμερα αυτοσυγκέντρωση, γερή άμυνα και το κυριότερο, μην παρασυρθούμε από προβοκάτσεις και τα ανάποδα σφυρίγματα. Η νίκη θα είναι δική μας. Πολύ σωστά, συμφωνώ σε όλα με τον Τεό. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι είδες χθες όσον αφορά τους μικρούς, Θανάση μου, θα τα πούμε σε λίγο, εννοείται για το ποδόσφαιρο. Για να κλείσουν και τα στόματα, οι ακατανόμαστοι και πολλή γλώσσα έβγαλαν, λέει ο Νίκο. Καλησπέρα, Λάμπρο, λέει ο Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο. Μόνο νίκη σήμερα. Τα αποτελέσματα μα στέλνουν πολύ τελευταία. Όντω είναι ευνοϊκά, αλλά να σου πω κάτι, φίλε μου. Νίκο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, σίγουρα εξαρτάται και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά αν κάνει αυτό που είναι να κάνει σε μάτς στο σπίτι του, φαντάζομαι πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση, ας πούμε, να μην είχαν έρθει οι ήττες από την Αρμάνη και την Άλμπα. Θα μου πεις ίσως να μην ήταν εδώ ο Πιτίνο σήμερα. Ναι, με αν δεν κάνουμε πραγματικότητα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα πρόγραμμα στην αρχή, το οποίο ήταν πολύ καλό. Εγώ, ας πούμε, όταν έβλεπα το πρόγραμμα, τη μέρα που βγήκε το πρόγραμμα το καλοκαίρι, λέω ότι θα πάει η ομάδα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ίσως και με 8 νίκες, 9. Εκεί πίστευα. Δυστυχώς, η λάθος επιλογή προπονητή του καλοκαιριού οδήγησε την κατάσταση εκεί, αλλά ουδέν κακό, αμοιγές καλού. Είναι πάλι ο Πιτίνο εδώ. Νομίζω ότι ο Παναθηναίκος έχει στον πάγκο του έναν άνθρωπο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να του συγκρίνω με τον Ομπράντοβιτς και τέτοια, αλλά είναι, θα το πω γενικά, ένα από του τρει-τέσσερι καλύτερου προπονητέ στην Ευρωλίγκα. Υπό αυτήν την έννοια και ένα ρόστερ που μπορεί να το υποστηρίξει, που μπορεί να το εκτοξεύσει ο συγκεκριμένο προπονητή. Οπότε με την παρουσία του Πιτίνο, αυτό είπα ότι πλέον ο στόχο του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι το Final Four. Όσο και αν φαίνεται, δεν ξέρω, ξένο, ατέριαστο, ήρθε νωρί φέτο, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Εκτιμώ τον coach Πιτίνο πάρα πολύ και γνωρίζοντας και το παρελθόν του και τώρα διαβάζω και το βιβλίο του αυτό το διάστημα και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω κιόλας. Είναι μια προσωπικότητα που σε συνεπέρνει πραγματικά. Ας μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά με τον προπονητή αυτό στον πάγκο νομίζω ότι η ομάδα είναι ικανή να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και προσέξτε, για να τοποθετηθώ σε κάτι. Δεν το λέω για τον Πιτίνο, η γνώμη μου ήταν αυτή από την πρώτη μέρα που ήρθε πέρυσι. Λατρεύω το κολεγιακό, βλέπω πάρα πολύ και υπήρξα από τους τεράστιους φαν του
πολύ πριν συνδεθεί καν το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, για μένα ο Πιτίνο ήταν μια. Αλλά τα ίδια λόγια θα τα έλεγα και πριν από 2 χρόνια και πριν από 3 χρόνια για τον κόουτς Πιτίνο, ακόμα και όταν βρισκόταν στη δίνη του σκανδάλου με το Λούιβιλ. Αλλά το θεωρώ εξαιρετική τιμή που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό μια τέτοια προσωπικότητα. Έχω άριστη άποψη. Έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα και τώρα που είναι, τον έχουν μάθει όλοι και είναι, έχει ρεύμα τεράστιο, έχει δημοφιλία φοβερή. Στα δικά μου μάτια ο Πιτίνο είναι κάτι πολύ σημαντικό που είναι εδώ στην Ελλάδα και στο Παναθηναϊκό φυσικά. Καλημέρα Λάμπρο, καλή επιτυχία στην ομάδα μας, λέει ο Λιζαντέμπε. Καλημέρα στο Λέανδρο, στο Θανάση, στο Γιώργο τον Παυλόπουλο, στο Γιάννη. Για να δω αν έχει έρθει κάτι άλλο σχετικά με μπάσκετ για να πάμε στο ποδόσφαιρο. Αν δεν το γλεντήσουμε σήμερα, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Μάγκε σε τέτοιε καταστάσει του κλείνει στο σπίτι, τίποτα άλλο, αυτό και μόνο. Καλημέρα, Λάμπρο, καλό σου κου. Βαγγέλη μου, καταλαβαίνω τι λε, αλλά νομίζω ότι η νίκη μετράει. Νικώντα, είσαι από πάνω και μπορεί να κάνει τα πάντα. Τώρα, εσύ προφανώ από ό,τι καταλαβαίνω, θε διαφορέ και τέτοια. Τέλο πάντων, α έρθει η νίκη και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται. Καλησπέρα Λάμπρο, θα είσαι σήμερα στο γήπεδο, όχι Πασχάλη μου, δεν θα είμαι. Καλημέρα Λάμπρο, θα κερδίσουμε και εύκολα, λέει ο Λέανδρος. Φίλε μου, πιο πιθανό είναι να ρίξουν εμάς για αυτά που κάνουν αυτοί παρά να πέσουν οι ίδιοι. Αστειεύεται ο φίλος ο Μάκης στο μήνυμα του Γιώργου που διαβάσαμε πριν. Καλημέρα Γκαραγκανάρα, καλημέρα αδερφέ μου Μιχάλη. Λάμπρο, καλησπέρα. Το παιχνίδι σήμερα θα κριθεί από τον Νίκ Καλάθη. Αν βάλει ο Κεμιζούρα τον Παπα-Νικολάου στον Φριντέτ, ίσως τον βγάλει λίγο εκτός. Κάτσε να το διαβάσω ολόκληρο γιατί δεν μου το βγάζει. Ίσως τον βγάλει λίγο εκτός ρυθμού, αν και δύσκολο βέβαια, να είναι ωραίο παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος, λέει ο Πάνος. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ. Λάμπρο, καλησπέρα. Τα καλύτερα είναι μπροστά, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, φίλε Λάμπρο. Αν ισχύσει ο νέος νόμος φορολογίας, θα επηρεάσει τα νέα συμβόλαια ή και τα παλιά. Ένας νόμος, φίλε μου Σπύρο, τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα που. Θεσπίζεται. Επομένως, αυτό που λες για τη φορολογία που από 45% μειώθηκε σε 22% αφορά τα νέα συμβόλαια. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει παράμετρος για τα συμβόλαια της φετινής χρονιάς. Δεν το διάβασα κάπου να πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι θα ισχύσει ότι ένας νόμος εφαρμόζεται από τη στιγμή που θεσπίζεται. Καλημέρα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, λέω, θέλει ράσια. Συγγνώμη, προσοχή σήμερα το παιχνίδι. Ναι, μεν είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν πάμε να είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Συμφωνώ. Χθες στο ΆΚΑ, εκτός από τους πιτζιρικάδες που έδειξαν ακόμη μια φορά ότι έχουμε στα χέρια μας χρυσάφι, μου άρεσε πολύ και ο Μπέκ. Μακάρι να μείνει μακριά από τραυματισμούς και να βρει ρυθμό. Έχει ποιότητα σαν παίκτης. Συμφωνώ, φίλε Άγγελε. Να πάμε λοιπόν λίγο στα χθεσινά. Εντάξει, το 2-0 με την Παναχαϊκή και η εξασφάλιση της πρόκρισης είναι, νομίζω, το κομμάτι που δεν έχει, που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει αυτό που είδαμε. Αρχικά, είναι ένα πρόβλημα, να πάμε στα πρακτικά, γιατί έρχεται δύσκολο παιχνίδι σε 48 ώρες στο Βόλο, σε περισσότερο από 48 ώρες στο Βόλο, με την τοπική ομάδα, η οποία χθες ίδρωσε για να αποκλείσει το Πανσεράικο, ομάδα τρεις εθνικής, τέταρτης κατηγορίας δηλαδή, αλλά είναι ξεχωριστό πράγμα. Ο Κολοβέτσιος πονάει και με την απουσία του Πούγκουρα υπάρχει θέμα για τα στόπερ με τον Μαυρομάτι να προβάλλει ως μία λύση για παρτενέρ του Σέγκεφελτ. Βέβαια, ο Μαυρομάτης που είδα χθες σε ένα παιχνίδι χαμηλών απαιτήσεων δεν μου άρεσε. Λάθος μεταβιβάσεις. Ο Φάνης θεωρώ ότι είναι top prospect για τον Παναθηναϊκό. Αριστεροπόδαρο στόπερ, δεν βρίσκεις εύκολα. Δυνατός, έτοιμος παίκτης. Είναι εκτός ρυθμού, είναι φανερό ότι είναι εκτός ρυθμού. Ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στη μέση. Ουσιαστικά το Μάρτιο κλείνει ένα χρόνο με ελάχιστες συμμετοχές, ένα χρόνο ημερολογιακά. Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη όμως που τα επόμενα χρόνια θα βρει χώρο στον Παναθηναϊκό να προσφέρει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Έκανε κάποια λάθη πέρσι, ήταν παρθενική του χρονιά. Ο Δόνης τον έριξε κατευθείαν στα βαθιά και νομίζω ότι με λίγο πιο προσεκτική διαχείριση, με λίγο μάλλον προσεκτική διαχείριση, ο Μαυρομάτης μπορεί να συνεισφέρει. Τρεις παίκτες χθες, ο Ζαγαρίτης, ο
Παγιανίδης και ο Σερπέζης έπαιξαν για πρώτη φορά επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τρεις ακόμη παίκτες προσθέθηκαν επί των ημερών του Γιώργου Δόνη σε αυτήν την κατηγορία. Το ζήτημα σαφέστατα είναι αυτά τα παιδιά να μην μείνουν με την ανάμνηση μιας συμμετοχής, της πρώτης συμμετοχής του Παναθηναϊκού, να γράψουν κι άλλες, να γράψουν πολλές συμμετοχές. Για εμένα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει στα σπλάχνα του ένα σημαντικό κομμάτι της μελλοντικής εθνικής Ελλάδας και αυτό πρέπει να το καλλιεργήσει, πρέπει να το εκμεταλλευτεί και ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με το Δόνι στον Παναθηναϊκό μελλοντικά, η κληρονομιά του Γιώργου Δόνι είναι αυτή. Δεδομένα αυτή τη στιγμή ο προπονητής Δεδομένα αυτή τη στιγμή ο προπονητής ήδη σε 1,5 χρόνο έχει προσφέρει αυτό το έργο. Έχει καταφέρει δηλαδή να βγάλει μπροστά αυτά τα παιδιά, να γίνουν μέρος της επικαιρότητα, να τους μάθει ο κόσμος ήδη, να αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται μαζί τους και όχι μόνο αυτό, να μπαίνει ας πούμε ακόμα και στη λανθασμένη λογική γιατί πήραμε τον Μολό αφού έχουμε αυτόν, αφού έχουμε τον ένα, αφού έχουμε τον άλλο. Και ο Μολό χρειάζεται και παίχτες σαν τον Μολό χρειάζονται και ποιοτικότερα από τον Μολό, έτσι ώστε να, και ξένοι εννοώ τέλος πάντων, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να κάνουν ένα βήμα εμπρός. Είναι πολύ καλό το υλικό, ειδικά η φουρνιά του 1 είναι εξαιρετική, οι 18άριδες, και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός θα έχει μια μαγιά αθλητών, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον κορμό του, ώστε με έμπειρους και ποιοτικούς ξένους, οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν μακροπρόθεσμα, ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στη διεκδίκηση των τίτλων. Ατομικά, είχε μια-δυο καλές στιγμές ο Σερπέζης. Ο Βαγιανίδης μόλις μπήκε, η κάθετη που δίνει στον Καμπετσί δείχνει το ταλέντο του παιδιού αυτού, που όμως σωματοδομικά επιμένω ότι είναι ανέτοιμος για να παίξει στην ανδρική ομάδα. Και μια παρένθεση εδώ. Ο Δόνης χθες μίλησε στη συνέντευξη τύπου και για το οικογενειακό περιβάλλον των παικτών αυτών. Που έχει παίξει ρόλο, όπως το να έρθει ο Αθανασακόπουλος από την Πάτρα στην Αθήνα, όπως τώρα στην περίπτωση του Βαγιανίδη που το χειρίζεται η οικογένειά του το ζήτημα της επέκτασης. Σίγουρα μια ομάδα δεν μπορεί να παρισφρήσει στους οικογενειακούς στόχους και στο οικογενειακό περιβάλλον ενός αθλητή. Αν αυτή τη στιγμή ο Βαγιανίδης θέλει να πάει να παίξει στην Ιταλία, η οικογένειά του θα πάει να παίξει στην Ιταλία. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν μπορεί να είναι θέμα χρημάτων για ένα παιδί 17-18. Αν δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα παιδιά, είτε που έχουν επεκτείνει, είτε που δεν έχουν επεκτείνει ακόμα, δηλαδή ο Αθανασόπουλος, ο Βαγιάννης, λέει ότι το μέλλον είναι στο Μαντρί και έξω από το Μαντρί τα πρόβατα τα τρώει ο λύκος, κανείς δεν θα μπορεί να του το βάλει αυτό στο κεφάλι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το μέλλον τους είναι τυχεροί που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ομάδα αυτή την περίοδο. Είναι πολύ τυχεροί. Όποιος όμως δεν το καταλαβαίνει, θεωρώ ότι ο κάθε μπαμπάς και η κάθε μαμά θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, πραγματικά. Ούτε φυσικά είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω τους χειρισμούς. Και δεν αναφέρομαι στο Βαγιανίδη, δεν αναφέρομαι γενικότερα. Όμως, δημοσιογραφικά μιλώντας, αν δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η συγκυρία είναι για τους παίκτες αυτούς η ιδανική και με τα 7 γράμματα κεφαλαία η λέξη, τότε υπάρχει θέμα. Αν λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ο Αθανασακόπουλος που πιστεύω ότι θα υπογράψει και ο Βαγιανίδης που και αυτός πιστεύω στο τέλος ότι θα υπογράψει, ίσως είναι ο μόνος που θα πέσω έξω γιατί για όλους τους άλλους έχω επιβεβαιωθεί 100% ακόμα και όταν γράφονταν διάφορα σενάρια ότι φεύγει ο ένας, ότι φεύγει ο Αποστολάκης. Ποιος Αποστολάκης θα φύγει. Τέλος πάντων. Αυτή, ξέρετε, είναι μια κάστα ανθρώπων που δυστυχώς με κάποιους έχω συνεργαστεί κιόλας. Σου λέει, σήμερα θα γράψω ότι ο Λάμπρος μένει. Τα από 3 μέρες θα γράψω ότι ο Λάμπρος φεύγει. Ό,τι λοιπόν γίνει, είμαι μέσα. Αν μείνει απόλυτη επιβεβαίωση, έμεινε ο Λάμπρος. Αν φύγει, απόλυτη επιβεβαίωση, έφυγε ο Λάμπρος. Φέξε μου και γλίστρησε. Αν αυτό είναι ρεπορτάζ και είναι αντιμετώπιση και στάση, δηλαδή να ενημερώνει τον κόσμο, δηλαδή με τον Χατζηγιοβάνι, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι είστε αρκετοί πλέον, είμαστε μια μεγάλη παρέα,
Φτάνουμε και τους 10.000 σε λίγο. Και μάλιστα οι προβολές είναι αυτή τη βδομάδα μόνο 4 εκπομπές παραπάνω από 12.000. Είναι μεγάλη τιμή. Αν λοιπόν, ξέρετε τι έλεγα για τον Χατζηγιοβάνι. Πόσο καιρό έλεγα ότι θα μείνει ο Τάσος? Πολύ, πολύ πριν φύγει ο Νταμπίζες, γιατί ήξερα την παρέμβαση του Δόνου, η οποία ήταν καθοριστική για όλη την οικονομία της υπόθεσης. Από τη Νέα Σμύρνη και μετά που έκανε τη δήλωση ότι δεν έχω ακούσει ποτέ από τον Τάσο ότι θέλει να μείνει. Εκεί ήταν ουσιαστικά το σημείο, το turning point, το σημείο καμπής που γύρισε ο διάκοπης. Όταν γράφαν ότι ο Τάσος θα φύγει, ότι ο Τάσος δεν ανανεώνει και το ένα και το άλλο. Επομένως, αν σε έλεγα ότι ο Τάσος θα φύγει και μετά από 2 μήνες σε έλεγα ότι ο Τάσος θα μείνει, ακόμα και αν άλλαζαν τα δεδομένα, θα υπήρχε αξιοπιστία. Ειδικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, κάποιοι δεν έχουν πετύχει ούτε ελέφαντα στα 2 μέτρα. Τίποτα. Το λίγοντα. Γιατί θέλει προσοχή. Πρέπει να καταλάβεις γενικότερα πώς λειτουργεί το σύνολο, πώς λειτουργεί η ομάδα. Η αξιολόγηση του Δόνη και στο παρελθόν, στο πρόσφατο του Νταμπίζα, ήταν όλα αυτά τα παιδιά να παραμείνουν. Η ομάδα λοιπόν θα έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να υλοποιήσει την επιθυμία του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος αποχώρησε, και του προπονητή. Ούτε σε μικροπολιτικές συμπεριφορές θα έμπαινε, ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά σχεδόν να επεκτείνουν. Και έχει μείνει ο Αθανασακόπουλος, ο οποίος δεν έπαιξε χθες γιατί ήταν τραυματίας, να πω, θα έπεσε και αυτός. Και, δηλαδή με μια προπόνηση δεν γινόταν να τον βάλει ο Δόνης. Και φυσικά η περίπτωση του Βαγιανίδη που είναι σε εκκρεμότητα. Οπότε, να τοποθετούμε όλες τις καταστάσεις και τα γεγονότα στη σωστή τους θέση, στη σωστή τους βάση, έτσι ώστε να το ό,τι συμβαίνει με όσο πιο καθαρό μυαλό γίνεται. Μπορεί Δευτέρα ο Μολό να φεύγει και σήμερα ο Μολό να κάνει την πορεία να μείνει. Η επιβεβαίωση δηλαδή φύγει μείνει ο Μολό είναι μοναδικά δικά μας. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνύματα. Λάμπρο από τα νέα παιδιά, ήξερα Αποστολάκη και Ζαγαρίτη, ο Σερπέζης ήταν αγχωμένος, συμφωνώ. Καλησπέρα Λάμπρο, πώς το βλέπεις για σήμερα? Βλέπω, το είπα και στην αρχή φίλε μου Σπύρο, βλέπω μία νίκη... Μπασκετικά 10-15 πόντων είπα, αλλά έστω και... βλέπω νίκη, έστω και με ένα πόντο. Καλημέρα Λάμπρο, λέει ο Νίκος, ο Βαγιανίδης θα μείνει, φίλε, είναι εξαιρετικός παίκτης. Ο Βαγιανίδης είναι η μοναδική υπόθεση αυτή τη στιγμή που είναι νομίζω στο 50-50. Λίγη το συμβόλαιό του, δεν έχει γράψει και πολλές συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19 φέτος γιατί είχε τραυματισμό, νομίζω έχει παίξει μόνο 4 ή 5 παιχνίδια. Ο Βαγιανίδης είναι ένα μοντέρνο μπακ, θύμισε σε κάποιους χθες συναδέλφους που μίλησα στο τέλος Γιούρκα, νομίζω ότι είναι καλύτερος από τον Γιούρκα, αλλά αν η επιθυμία... αυτό που είπα και νωρίτερα, του περιβάλλοντος του είναι τόσο μεγάλο ώστε να πάει να παίξει στο εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λάμπρο, φοβάμαι ότι ακόμα μια φορά θα πάει να γίνει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και έτσι με αυτές τις συνθήκες και θα βρεθεί πάλι κάποιος αντιπαναθηναϊκός από τη διοίκηση να το διαλύσει. Νίκο μου, μη σκέφτεσαι έτσι. Να περιμένεις καλύτερα, πιστεύω. Νομίζω τα χειρότερα τα έχουμε δει, δυστυχώς. Δυστυχώς τα βιώσαμε. Ευτυχώς έχουν περάσει, για να είμαι ακριβής. Είναι κρίμα να τον χάσουμε τον Βαγιανίδη, λέει ο Γιώργος. Καλό μεσημέρι στο φίλο μου τον Πάνο, τον Μακρύ. Το διαβάσαμε αυτό. Καλημέρα από τον Νίκο. Καλό απόγευμα, Λάμπρο ήρωα. Από τους θεσσινούς 675 που πήγατε ο ΆΚΑ. Είμαστε νομίζω περισσότεροι, αλλά δεν είναι ηρωικό. Ηρωικό να πας δεις τον Παναθηναϊκό, για μένα είναι το αυτονόητο. Να πας να... ειδικά καλύπτοντας και το ρεπορτάζ, ας πούμε, εξαρτός και αν τώρα δεν υπάρχει εργασία κτλ. Για τη δική σας ενημέρωση και αυτού, για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε καλά και να μην μπορούμε να, και να χρειαζόμαστε κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για να πάμε να δούμε την ομάδα. Όχι. Εγώ χθες, ας πούμε, ήθελα να πάω στο γήπεδο για να δω τους πιτσιρικάδες από κοντά, να τους ξαναδώ μετά το καλοκαίρι. Ήταν τεράστιο κίνητρο για μένα αυτό. Καλημέρα, Λάμπρο, λέει ο Άγγελος. Θέλει τεράστια προσοχή σήμερα το παιχνίδι. Ναι, μεν είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Χθες το ΆΚΑ. Εκτός από τους πιτσιρικάδες που έδειξαν ακόμη μια φορά, νομίζω το διάβασα το μήνυμα αυτό, ότι έχουμε στα χέρια μας χρυσάφι, μου άρεσε πολύ και ο Μπέκ. Ο Μπέκ όντως ήταν καλός, αλλά μιλάμε για ένα παιδί, αυτό που σας έχω πει, το είπε και ο προπονητής χθες, φοβικό,
φοβάται πολύ μην χτυπήσει. Πολλές φορές έχει μπει στη διαδικασία να κάνει εξετάσεις νιώθοντας ενοχλήσεις που οι εξετάσεις του είναι καθαρές, ο ίδιος όμως πονάει. Εκεί όταν μπαίνει το μυαλό στην άκρη, γιατί έχει περάσει πολλά ο Μπέκ από τραυματισμούς, δεν μπορεί ο προπονητής να κάνει κάτι και γι' αυτό είπε χθες ότι είναι ένας παίκτης που δεν κοροϊδεύει, δίνει το 100% στην προπόνηση, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς επάνω του. Γιατί είναι, έχει το πρόβλημα το οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Βρελάμπρο, τι θα γίνει με αυτά τα αντικειμενικά κολοσσάιτ, το ένα χειρότερο από το άλλο είναι και συναγωνίζονται ποιο θα κάνει το μεγαλύτερο κακό στον Παναθηναϊκό Σύλλογο, ανεξαρτώς τμήματων, δες εδώ αντιμετώπιση χθες στο βόλεϊ, δεν μπορώ να δω από εδώ το link που μου το έστειλες φίλε Άγγελε, δηλαδή πιστεύω ότι αν το πατήσω θα τυναχτούν όλα στον αέρα όπως την άλλη φορά που κλείσαμε απότομα. Ξέρεις τι γίνεται Άγγελε? Άγγελε, καλά το λέω? Ναι, ο φίλος μου Άγγελος ο Χριστόπουλος. Όταν δεν υπάρχει προστασία, δεν λέω προς Θεού να γλύφεις μια ομάδα από την αρχή μέχρι το βράδυ, ούτε αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, ούτε τίποτα από το καλοκαίρι ας πούμε, λέγανε για τον Commandante Αργύρι, για τον Mastermind Αργύρι και τα λοιπά, αυτά που κοροϊδεύουν. Ξέρετε που βλέπω να υπάρχει το πρόβλημα. Όταν μια ομάδα κερδίζει, γιατί ο Παναθηναϊκός στον Αστέρα Τρίπολης τον κέρδισε. Και την επόμενη βγαίνει ότι την επόμενη μέρα βγαίνει ότι ο Δόνης έχει πρόβλημα αυτό, ο Δόνης έχει πρόβλημα εκείνο, δεν το ένα, το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πια φτάνει στα όρια της υπερβολής και κάνει κακό στην ομάδα. Αποδεδειγμένα κάνει κακό στην ομάδα. Εκεί θέλει προσοχή. Και γι' αυτό εσείς είστε οι δυνατοί, εσείς είστε οι ισχυροί, ο κόσμος, να δίνετε δύναμη σε αυτούς που πρέπει να δίνετε. Λοιπόν, μακρηγορήσαμε με τη νίκη απόψε. Πρέπει να έρθει και θα έρθει και εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στη 1 η ώρα για το τελευταίο ραντεβού αυτής της εβδομάδας για τη Σαββατιάτικη εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.